Προλάβατε γύρισα από το Αϊτχόβεν, οι διεθνείς και ο Ολυμπιακός σε καλή κατάσταση σήμερα με την Πούντο 11-2. Ναι, δουλέψαμε αυτή. Είχαμε μια εβδομάδα καιρό για να δουλέψουμε για αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πολύ συγκεντρωμένοι. Δουλέψαμε αρκετά καλά, μελέτησαμε τον αντίπαλο και σε βίντεο και στον τρόπο της τακτικής του, ας πούμε. Έτσι και φανήκαμε πολύ έτοιμοι για αυτό το τελικό όπως το χαρακτήρισα πολύ την εβδομάδα. Οπότε και η διαφορά έγινε καπνός και τώρα με νίκη επί της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός περνάει. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται κανένα άλλο αποτέλεσμα, τίποτε τέτοιο. Η συνέχεια τι λέει για την ομάδα? Εντάξει, ήταν το πρώτο, όσον αφορά για τη συνέχεια, ήταν το πρώτο από τα τρία δύσκολα παιχνίδια, όπως μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε, που έχουμε αυτή την περίοδο μέχρι τη διακοπή για το Edmonton. Και καταφέραμε και το πήραμε με μια πολύ πιστική εμφάνιση. Όσον αφορά για το αποτέλεσμα, εντάξει, εμείς μπήκαμε με στόχο στο μυαλό μας να διεκδικήσουμε την νίκη πρώτα απ' όλα. Και αν καταφέρναμε και, ας το πούμε έτσι, την εξασφαλίζαμε, να κοιτάζαμε την όποια διαφορά η οποία θα αποτελέσει πολύ σημαντικό, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια. Καταφέραμε και τα δύο και ήμασταν πολύ ικανοποιημένοι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.